Συνεχίζουμε το Sova Talks 2, ένα Sova Talk αφιερωμένο στους επιχειρηματίες που θέλουν να μάθουν πώς μπορούν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Ο επόμενος μας καλεσμένος είναι ο Μάρκος Κυπριανού. Μάρκο, καλώς όρισες. Θέλω να μας πεις κάποια λόγια για σένα, σπουδές σου, τον background σου, τι κάνεις. Καλησπέρα, Αναστασία μου. Thank you για την πρόσκληση. Ασχολούμαι με τις πωλήσεις, με το real estate συγκεκριμένα. Οι σπουδές μου είναι business. Με τα πτυχιακά στο digital marketing και ασχολούμαι με το κομμάτι του luxury real estate. Ωραία, digital marketing σπουδές, έχει καιρό που το κάμες, υπήρχε... Όχι, έχει τρία χρόνια που το κάμα. Αλλά είναι πρόσφατο. Ήταν πολύ πρόσφατο το master και ασχολείσαι πιο πολλά με τη στρατηγική του digital marketing, όχι με το πώς να στήσω Google AdWords. Μάλιστα. Η εταιρεία δική σου, εργάζεσαι σε κάποια εταιρεία? Εργάζομαι σε εταιρεία. Στη VLT Hanging Properties. Και είσαι ο πολιτής από ό,τι καταλαβαίνω, ναι. Ναι. Ωραία. Εφόσον έχεις τον background, ξέρεις τι σημαίνει η πώληση, τι στοιχεία πρέπει να έχει κάποιος πολιτής ώστε να είναι πετυχημένος, ώστε να μπορεί να κάνει καλές πωλήσεις? Να έχει σίγουρα μια ευχάριστη προσωπικότητα, να μπορεί να κάνει communicate μαζί με τον πελάτη γιατί γνωρίζει πολύ κόσμο, να είναι transparent, να είναι ειλικρινής, και να μπορεί να μεταδώσει του πελάτη κάποια στοιχεία που θέλει αυτός να καταλάβει. Okay. Θεωρείς ότι εγκαλών κάποιος πολιτής να έχει, προφανώς έχεις εσύ τον background, εγκαλών να έχει τη θεωρητικό υπόβαθρο να γνωρίζει όλα τα στάδια του marketing, όλα την... ή δεν χρειάζεται, αν το έχει το, ας το πούμε. Σίγουρα εγκαλών να έχει τις γνώσεις. Το marketing με το sales, δύο διαφορετικά κομμάτια. Αν με ρωτάς εμένα, η πρώτη δουλειά του marketing department είναι να πάρει όσο πιο πολύ information μπορεί από τους πολίτες. Οι πολίτες θα δώσουν το feedback του πελάτη στο marketing για να στήσουν μια καμπάνια και να κάνουν target audience τους. Άρα, πάρα πολύ σημαντικό όπως το λέεις, να γυρίζει η πληροφορία πίσω στο department marketing, εφόσον υπάρχει. Ναι, την εταιρεία. 100%. Υπάρχουν διαφορετικών ειδών πολίτες και διαχωρίζονται ανάλογα με το προϊόν ή θεωρείς ότι είναι ένας πολιτής εγκαλός παντού? Υπάρχουν διάφορων style πολιτών, ας το ονομάσουμε. Υπάρχει ο πολιτής που μιλά πιο πολλά, υπάρχει ο πολιτής που να ακούσει πιο πολλά τον πελάτη, υπάρχει ο πιο πιεστικός, υπάρχει ο πολιτής που θέλει να κάνει upsell, υπάρχει ο πολιτής που πιο laid back, relax, θέλεις αγοράσεις, θέλεις μην αγοράσεις στην τζιν τη φάση. Υπάρχουν διάφορα styles, και είσαι σωστό και λάθος. Ο κοινό που πετυχαίνει είναι οι αριθμοί που μιλούν μόνοι τους. Εντάξει, επειδή έχω τον το δικό μας στην εταιρεία, εγώ είμαι ο πιο να ακούσω την ανάγκη του πελάτη μου και να προσπαθήσω να του ικανοποιήσω την ανάγκη του. Υπάρχουν άλλων ειδών πολιτές που θέλουν να κάνουν upsell. Τι στυλ πολιτής εσύ? Αλλά προφανώς με το προϊόν που παρέχετε εσείς σαν luxury properties, διαφοροποιεί σας λίγο. Διαφοροποιεί μας που το κλασικό το real estate με την έννοια ότι με πιέσεις έναν τηλέφωνο και πω έχω ένα θέμα, θέλω να αγοράσω ένα διαμέρισμα και έχω ανάγκη να αγοράσω κάτι. So, έρχομαι και βρίσκω σου ένα two bedroom apartment μες στην πόλη για παράδειγμα. So, ελύσαμε ένα πρόβλημα σου, ήβραμε κάτι. Τώρα με το luxury το real estate έχουμε... Έχουμε να κάνουμε με high net worth individuals, οι οποίοι δεν αγοράζουν βάσει ανάγκης, αλλά βάσει wants. Άλιστα. Δηλαδή, δεν είσαι κανένα που χρειάζεται να αγοράσει ένα διαμέρισμα 1000 τετραγωνικά ή μια επαυλή των 20 εκατομμυρίων, αλλά θέλει την. So, έχουμε να κάνουμε με lifestyle πωλήσεις, τέλος πάντων, ας το ονομάσουμε έτσι. Ωραία. Άρα, με λίγα λόγια, είσαι υπέρ της άποψης που λέει ο πολιτής, ο καλός, πρέπει να μπορεί να πουλήσει πάγο στους Εσκιμώους? Αν εννοείς θα πουλήσω κάτι σε κάποιον που δεν το έχει ανάγκη, όχι, φυσικά δεν είμαι υπέρ. Ναι. Ποιος ο λόγος? Αλλά υπάρχουν έξυπνοι τρόποι να το get around it. Τι εννοώ με τούτον? Πάντα πρέπει να δείχνουμε του πελάτη τσινό που θέλει, να του λύουμε κάποια προβλήματα. Τούτη κλασική κουβέντα με τους Εσκιμώους που έχει χρόνια που πάει. Μπορεί ο άνθρωπος να θέλει να κάνει ένα φράπε του το πρωί, και έχει μεγάλα μπλοκ. Του πάω, του πάρε, φίλε μου, παρά να κόφει τα βαγάκια σου κάθε πρωί, έλα σου αφαίρνω κάθε τρίτη εγώ. Σου λέω του ένα πρόβλημα.
Αλλά θα σου πουλήσω κάτι το οποίο έχει τσάμε και δεν το χρειάζεσαι. Πάω σε μια άλλη ερώτηση που έχουμε και εμείς συχνά και λίγο πολλά τελευταίως εμείς το ανακαλύφουμε. Λέω ότι καλές οι πωλήσεις γίνονται κατά την ώρα του φαγητού ή σε ένα δίπλο ή έναν ισχύ, ειδικά στο δικό σας στον τομέα. Και πόσο παίζει ρόλο το πράγμα, γιατί να μένεις σε ένα γραφείο, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο, τηλεφωνικός κτλ. Προφανώς τηλεφωνικός δεν γίνεται, ας πες σε ένα γραφείο. Πιο φόρμαλ το γραφείο, με τις δικές μου τις πωλήσεις που έχουμε να κάνουμε με ακριβά πράγματα, πιο πολύ building relationships, πιο πολλά γίνεσαι φίλος κατά κάποιον τρόπο με τον πελάτη. So, ναι, στο τραπέζι που γίνονται οι πράξεις. Στο γραφείο έχω πελάτες που έχουν ιδέα από το γραφείο μου. Ναι. Σου κάμα τους πάρα πολλές πωλήσεις. Ούτε τους ενδιαφέρει αν έχω ή όχι. Άρα, κατ' ουσίαν, πώς μπορεί ένας πελάτης να σας προσεγγίσει εσάς σαν real estate, τι κάνει η εταιρεία σας ώστε να καταλήξει σε εσάς? Κάνουμε marketing, social media, όλο digital. Έκαναμε αρκετό search engine optimization, έχουμε καλό visibility στο website. Κάνουμε τα inquiries είτε από το website είτε από το social media. Social media έχω το λίγο απορία. Δηλαδή όταν απευθύνεσαι ένα international κοινό, που φαντάζομαι περισσότερο είναι international, ναι. Δεν είναι Κυπροί. Πώς μπορεί να προσεγγιστεί η διαφήμιση, είναι worldwide, τι κάνετε, είπατε στις συγκεκριμένες αγορές? Τα ακριβά μου τα ακρίβεια δεν τα βάλω στο social media. Μάλιστα. Εγώ έρχομαι και λέω ότι κοινός που έχει λεφτά να πιέτω τα ακρίβεια, he doesn't have time for this, για το social media. Άρα έρχεται μέσω PR. Έρχεται μέσω πιο πολλά PR και website. Ναι. Για το κυπριακό το κοινό, για τις δικές μας, χτίζουμε και δικές μας πολυκατοικίες, για το δικό μας το κοινό, social media που δουλεύει πάρα πολλά. Άρα, εμέσω πλήρως σαφώς, στο κομμάτι του branding, εσάς σας αφορά καθόλου? Δηλαδή, είτε χτίσετε ένα reputation ή όχι, προφανώς ενδιαφέρει σας για τους repeated customer, αλλά για κάποιον που ψάχνει για ένα real estate, φαντάζομαι τη διαδικασία, να μπει σε ένα site, λέει και το ρητόν ότι αν θέλει να χώσει κάτι, χώνει το στη δεύτερη σελίδα του Google. Οπότε, αν είσαι στην πρώτη σελίδα του Google, που είναι πάρα πολύ καλό κομμάτι του search optimization, πάτα στην εταιρεία εσάς και να σας βρει. Ναι. Και στην τελική καθοδηγάτε το με κάποιο κανάλια που έχετε, προφανώς τηλεφωνικό κέντρο, να κάνετε ένα ραντεβού, έτσι που δουλεύει. Υπάρχει όμως, όταν μπούμε στο site, υπάρχει ένα customer journey, ας το ονομάσουμε, το οποίο είναι να δείτε... Παντού τα τηλέφωνα, όπως είπε μας ο Αδόνης πριν, όξα. Παντού τα τηλέφωνα όλα. Εντάξει, πιο πολλά. Φαντάστηκε να χάσει ένα τηλέφωνο και να πει: α, έχασα έναν εκατομμύριο τώρα, ας πούμε. Πες, μπορεί να σου πω ένα πολλά ωραίο παράδειγμα που έχει να κάνει και σχέση με την ερώτηση που ήταν να μου κάνει για το αν θα πουλούσαμε κάτι πιο ακριβό. Θα σου κάνω, κάτι ξέρω. Αφού βλέπω, ρε, μετά με το iPad. Έπαιξε το τηλέφωνο μου η ώρα 8.30 τη νύχτα, ήμουν πας στον καναπέ, έβλεπα τηλεόραση και έγραφε μια πόλη της Αμερικής. Και κάμα έτσι και πιάνουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα για να σπαμ. Και το απαντήσω, είχα όρεξη. Και άρκεψε ο άνθρωπος και λέει μου, θέλω να αγοράσω σπίτι 20 εκατομμύρια και θέλω έτσι, και έχω στην Γαλλία και έχω στην Αμερική, έχω πελάρες. Το όνομα σου, λέει μου το όνομα του, κάνω τον κόε σαν να μιλούσαμε. Τζόλο, όπως το λέμε το... Ναι, φίλε, ο άνθρωπος μέσα στους πρώτους κιάγους του κόσμου, network. Και λέω του, καλά λέω του, ξαναήρθες Κύπρο. Λέει μου, λέω του καλά, γιατί θέλεις 10 εκατομμύρια σπίτι. Α, πιάμε θυκιό, να κάνουμε τη δουλειά μας, ας σου αρέσει Κύπρος, πουλούμε το, και πιάνουμε το 10. Εκτίμησε το ή έντονε διέφερα. Φίλε, έστειλε μου τα λεφτά του ακινήτου, site unseen, που το εξωτερικό. Okay. Όχι την ίδια ώρα, μετά από 3 εβδομάδες. Τι μπορεί να κάνει ένας καλός πολιτής, όταν μιλούμε καθαρά για το sales, ώστε να αυξήσει τις πωλήσεις του? Τι κάνει έναν πολιτή sharp, ας πούμε? Τι κάνει ένας πολιτής, για να αυξήσει το sales, ο πολιτής? Ναι. Εντάξει, μπορεί να κάνει prospecting, μπορεί να πιάσει τηλέφωνα, μπορεί να μιλάμε τους, να μιλήσει με διάφορους φίλους του, αν σε ενδιαφέρει κάτι, αν έχεις κάποιον που ενδιαφέρεται. Αν δεν έχεις τον budget να κάνει marketing. Όχι, μιλώ με το καθαρό πολιτή. Είναι καθαρά prospecting, networking, word to mouth, referrals, to be out there. Ωραία, οι ερωτήσεις που είχαμε κάτω από το κοινό είναι η πρώτη, είναι πώς μπορεί η εταιρεία κατ' ουσία να προσεγγίσει πελάτες
το επίπεδο luxury που ασχολείσαι εσύ. Είπαμε, το ένα είναι το website και με Google Ads, Search Engine Optimization, να τους πάρουμε στο website και website να στείλουν inquiry. Και το δεύτερο είναι το πολλά σημαντικό στο κομμάτι το referral. Διότι οι high net worth individuals έχουν και άλλους φίλους οι οποίοι είναι να σε προτείνουν. So, είναι το digital, το Google website και το άλλο το κομμάτι είναι το referrals. Εντάξει, άρα μπαίνει και το κομμάτι του customer service στο after sales, φαντάζομαι. Τι προσέχετε στο κομμάτι του after sales σαν εταιρεία? Με τούτους τους πελάτες τους συγκεκριμένους, το after sales είναι 24-7, είναι 7-star service. Και τι εννοώ, πρόσεχα το σκύλο του πελάτη μου για μια εβδομάδα. Έτυχε, έπρεπε να πάει Ντουμπάι και πρόσεχα το σκύλο του σπίτι μου. Αν πάρω αεροδρόμιο, να το φέρω. Νομίζω πια ψησταριά και πιάσα φαΐ για κάποιον και πήρα του το σπίτι του γιατί δεν μπορούσε να παραγγείλει για κάποιον λόγο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα κινητά. Είναι 5-star service from A to Z. Το οποίο χρεώνεται, έχετε κάποιον χρόνο που το προσφέρετε δωρεάν? Όχι, καθόλου. Δεν χρεώνεται καθόλου? Όχι. Άρα, αν πάει 100 χρόνια να του προσφέρει 100 χρόνια. Αγοράζει συνέχεια κινητά, ναι. Ναι, εγώ μιλώ εφόσον έκαμε την κίνηση. Ναι. Άρα, προσέχετε τον για να σα φέρει αλλές. Μην ξεχνάτε όμως ότι με το luxury έχουμε εκατοντάδες πελάτες. Ναι, προφανώς, ναι. 10 πελάτες έχουμε που λέει. 10 πελάτες έχουμε που είναι σε εκείνον το level. Σω προσέχουμε τους πάρα πολλά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το κάνω για τα επόμενα 50 χρόνια. Okay. Λογικό. Απλά εντάξει. Θεωρητικά, και εμείς σαν εταιρεία πουλούμε luxury προϊόντα κομμάτια τα οποία έχουμε έναν guarantee το οποίο είναι free. Έχουμε extended guarantee ώστε να πιστοποιούμε το προϊόν μας εν αλφα-αλφα. Αλλά μετά από ένα σημείο μετά. Και διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, σε έναν το luxury το. Ναι, το after sales θα θέλει κάποια διορθώσει στο σπίτι, α πούμε. Θα χρειάζεται κάτι που να. Έτυχε μου, τώρα δουλεύω πάνω του. Έχω πελάτη ο οποίος επερπάτησε μέσα στο σπίτι, μιλούμε για πολλά εκατομμύρια. Δηλαδή, χάλια. Και λέω του, το location, τέλειο. Οκ, σύγχρονο με την κάτω, έχει πρόβλημα. Και έχει 2 χρόνια που κάνουμε planning και κάνουμε το renovation. Μάλιστα. You can't change the location, αλλά μπορεί να αλλάξει το σπίτι. Ναι. Τι είναι το έξοδο? Τίποτε. Τίποτε. Μάλιστα. Πολλά ενδιαφέρον. Η άλλη ερώτηση που είχαμε είναι τι mentality έχει ο πολίτης σε τέτοιου είδους αγοραστές. Είσαι πιεστικός, παίρνεις το αργά-αργά, κάνεις πολλά ραντεβού. Ποιο είναι το στυλ που μπορεί να προσεγγίσει ένας πολίτης της luxury πωλήσης? Μπορεί να μην είναι απαραίτητα property, μπορεί να είναι και σε άλλα επίπεδα. Ναι. Εγώ προσωπικά, στην αρχή μου πολλά χωμένο και ήμουν πολλά προσεκτικός. Τώρα έγινα πολλά πιο χαλαρός. Με τούτους, πριν ήσουν καλύτερος, τώρα είσαι καλύτερος. Τα αποτελέσματα. Τώρα είμαι καλύτερος γιατί έχω εμπειρίες που μπορώ να μιλήσω με άλλους. Α, επούλησα το τσετζίνο ή έκανα το τσετζίνο τη μεγάλη την ανακαίνιση. Το στυλ ή το confidence ότι αφού επούλησα. Το confidence. Παίζει πάρα πολύ ρόλο το confidence. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι. Του τη λέξη το να νιώθεις ότι μπορώ να κάνω. Πολλά, το confidence είναι πολλά. Δηλαδή, εγινάμε και λέω μου σαμάς που λέει όλος. Δηλαδή, έρχεται ο άλλος και λέει μου έχω budget 1 εκατομμύριο. Εντάξει, οκ, σιγά. Είναι πάρα πολλά λεφτά που θα τα δω προσωπικά ποτέ στη ζωή μου. So, εγινάμε και λέω μου σαμάς παστούν το κομμάτι. Το confidence παίζει πάρα πολύ ρόλο. Αλλά εγώ προσωπικά είμαι χαλαρός. Και τούτοι εμβέλειας πελάτες, εν interesting πελάτες. Εν έγινον το πόσα υπροδομάτια έχει, πόσα τετράγω. Φέρμου Excel λίστα με όλες τις πωλήσεις της περιοχής. Έλα να αναλύσουμε πόσα πουλήθηκε το τάδε per square meter και πόσα πουλήθηκε το τάδε. Γίνον το σπίτι για μέ, γιατί πουλήθηκε το τάδε. Είναι πολλά πιο interesting που κάτι. Αλήθεια τώρα, προσπαθώ να φανταστώ τον εαυτό μου να είμαι εκατομμυριούχος και να θέλω ένα σπίτι στην Κύπρο και να κάτσω να ασχοληθώ με το πόσα πουλήθηκε. Εμένα να με ενδιαφέρει να πούμε τα location, ναι. Φίλε, that's the reason. Αν ήμουν εκατομμύριο, ποιοι είναι οι γειτόνιοι μου, ας πούμε. Έχει ένα Snoop Dogg, ενώ ξέρω εγώ. Όχι. Παρά να μπω στη διαδικασία, αφού θα με κοφτεί. Όχι. Εντούτους που σκοφτεί. Υπάρχει λόγος που εμπλούσει. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν ξέρω. Εσύ προφανώς ξέρεις. Δεν γνωρίζω από όλους που τούτους. Μπορεί και καθόλου.
εφόσον στην επαγγελματική του ζωή είναι τόσο σφιχτή για να κάνουν. Δεν θέλουν να είναι σφιχτό. Θέλουν να είναι προσεκτικοί να το πω. Θέλουν να πάρουν educated decision. Θέλει κάποιον να σκλέψει. Έφυγε στο έξοδο και στη σπατάλη του προσέχουν το γίνο. Όχι, έφυγε διαφορετικά πράγματα. Θέλουν να μην νιώθουν κορόιδα, να πάρουν educated decision και να είναι σωστοί. Λαμβάνομαι, αλλά εν έτσι σχεδόν όλοι, ας πούμε. Όλοι. Ωραία, η ερώτηση που είχαμε από το κοινό είναι ποιοι λόγοι που μπορεί να χάσεις μια πώληση. Η πιο απλή απάντηση είναι ότι δεν ήβρες το κατάλληλο ακίνητο για τον πελάτη. Είναι η πιο απλή απάντηση που μπορώ να δώσω. Μπορεί να χάσεις την πώληση για πολλούς λόγους. Μπορεί να χάσεις λόγω του ιδιοκτήτη που το πουλά. Μπορεί να αλλάξει ιδέα, μπορεί να... Αν χάσεις πώληση γιατί σε πάει, ας πούμε, στον πολιτή, υπάρχει έτσι περίπτωση... Ναι, 100%. Αλλά παραπάνω όμως σε ό,τι αφορά το ακίνητο σε τέτοιες περίπτωσες, ναι. Ναι. Οκ. Άλλο. Τούτη. Δεν βλέπω... Αν θα χαλάσει μια πράξη, είσαι πολλούς παράγοντες να χαλάσει μια πράξη, ειδικά με το τα ακριβά. Οι πιο πολλές πράξεις χαλούν στις τράπεζες, για παράδειγμα. Ναι. Στο AML, στο KYC, στο Financial. Έχει πάρα πολλούς παράγοντες που μπορεί να χαλάσει μια πράξη που δεν έχει να κάνει καθόλου με τον πολίτη. Ωραία, η ερώτηση που είχαμε πάλι από το κοινό κάτω είναι αν θα μπορούσε να εξασκήσει το επάγγελμα σε άλλη χώρα. Ναι, 100%. Στον ίδιο τομέα ή θα μπορούσε να κάνει. Στον ίδιο τομέα. Έχεις κάποια χώρα in mind? Ποια χώρα θα σκέφτεσαι, ποια αν έχεις στο μυαλό σου, για παρόμοια... Θα ήθελα να το κάνω Νέα Νιόρκη. Θα ήθελα να το κάνω Νέα Νιόρκη. Έβλεπα από μου και πιο μίτσι στο Apprentice του Τραμπ και τα λοιπά. Μιλούμε για ένα μάρκετ τεράστιο. Η Ευρώπη? Ευρώπη είναι καμάτο. Έκαμα το για εφιστάμενους πελάτες, επειδή Παρίσιν και πουλήσα κινήτα κάποιου πελάτη, με πια Ντουμπάι και πουλήσα κινήτα κάποιου πελάτη. So, αλλά Νέα Νιόρκη νομίζω θα ήταν το number one destination. Εκπομπή στο Netflix, εύχομαι. Να είσαι καλά. Ωραία. Μια ερώτηση που έχουμε δάμε είναι καλύτερα ένας πολίτης να είπε θετικό είμαι σε απόψεις του ή να πάει με τα νερά του πελάτη ή παρόμοιο με κοινό που πάμε και μεταλλήτη να έχει. Ναι, ναι, ναι. Όχι, εγώ πάω πάντα με τα νερά του πελάτη. Λέω τις απόψεις μου, αν δεν θέλει να με ακούσει, έτσι στη σύζω. Η ερώτηση που ακουστεί είναι αν ανάλογα με την εθνικότητα των πελατών, στο κομμάτι των δεδομένων, αν ζητούν κάποια άλλα πράγματα σε σχέση με κάποιους άλλους. Για να λύσει το δεδομένο, ας πούμε, για έναν Ισραηλίτη με έναν Γερμανό, έναν Εγγλέζο διαφορετική. Αλλάσει κάπως. Υπάρχουν nationalities οι οποίοι δεν τους κοφτεί, απλά θέλουν το ακίνητο. Και ούτε να διαπραγματευτούσει. Και υπάρχουν άλλα nationalities οι οποίοι θέλουν να ξέρουν το κάθε detail σε όλα. So, μπορώ να σου πω τώρα ότι ο Ρώσος θέλει έτσι, ο Γερμανός θέλει έτσι, αλλά αλλάζει είναι το nationality, το mindset. Ας πω μια ιστορία μου με Αυστραλία. Είμαστε στο student village, τρεις παρέες υποτίθεται που γνωριστήκαμε για μένα, Ινδός, εγώ και ένας Ουκρανός. Αλλά Εβραίος που ζούσε στην Ουκρανία. Στο student village ήταν μητσιά τα δωμάτια, πάρα πολλά μητσιά και υπήρχε ένας πάρα πολλά μεγάλος έλεγχος που τους υπόλοιπους που μηνισκάν επειδή να φύγεις έξω μα που πάεις. Ήταν λέω εγώ ήρθα στην Αυστραλία για να κάπω ξέρω εγώ τη ζωή μου να με ρωτώ καθένας που πάω κάθε φορά να πάμε έξω και αποφάσισαμε και τρεις να πάμε. Πάμε, βρίσκουμε μια περιοχή, έναν πολλά καλό ενίκιο, βρίσκουμε ένα διαμέρισμα, μπαίνουμε μέσα, εγώ και ο Ινδός πανήρκα, ξέρω εγώ, yes. Θέλω τον Ουκρανό, έθωρε τον τάδι τείχο, έγραφε. Πήγαινε σε μποδά, έγραφε. Τώρα δεν μου κάνω. Δηλαδή μου καταγράφω τις ζημιές, να ξέρω λαλί μου, τώρα μου να πάει να βρούμε τον ιδιοκτήτη, μας γελάσει λαλί. Μάλιστα. Μάλλον η ερώτηση είναι μπροστά μου πιένε. Εν τούτον ότι mindset του, ο τρόπος που μαθαίνει κάθε κουλτούρα, ας το πούμε. Μάρκο, να σε ευχαριστούμε. Να σε καλά. Να σε καλά, φίλε.